Τα ψέματα τελείωσαν. Μέχρι το τέλος του χρόνου οι πλευρές πρέπει να συμφωνήσουν επί των όρων αναφοράς ώστε να έχουμε επάνωδο στις συνομιλίες. Δεν θα είναι μια εύκολη άσκηση, θέλω να είμαι απόλυτα ειλικρινής, αλλά ευελπιστούμε ότι θα υπάρξει κατάληξη. Στο ρόλο της διεκπερώτριας, η απεσταλμένη του Αντώνιο Κουτέρες, Τζέι Χον Λουτ, η οποία αναμένεται στις επόμενες εβδομάδες στο νησί, έχοντας ανοιχτούς διάβολους επικοινωνίας με τις εγκύτριες δυνάμεις για τη διεθνή πτυχή της ασφάλειας και των εγγύησεων, να συντάξει τη συμφωνία επί τους όρους αναφοράς που θα είναι ουσίας, ισχύουν οι συγκλήσεις που έχουν επιτευχθεί, ισχύουν οι διαφωνίες, είναι αποδεκτό το πλαίσιο Κουτέρες από τα μέρη, αλλά και διαδικασίας. Πώς θα ξεκινήσουν οι συνομιλίες? Θα πάμε σε διακοινωτικές συνομιλίες και μετά σύγκληση νέας διεθνούς διάσκεψης? Χρονικός ορίζοντας. Δεν θα είναι ανοιχτού τέλους. Δεν θα πάμε σε μια διαδικασία άλλα 40 χρόνια, αλλά δεν υπάρχει καθορισμένο χρονοδιάγραμμα. Εμείς επιθυμούμε το συντομότερο δυνατό. Αυτό το συντομότερο δυνατό πώς θα είναι σε χρονική περίοδο εξαρτάται αποκλειστικά από τις θέσεις που θα υποβληθούν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Ο Υπουργός Εξωτερικών έχει τη δυνατότητα, όπως μας ανέφερε χαρακτηριστικά, αν καταστεί ανάγκη, να σηκώσει το τηλέφωνο και να μιλήσει απευθείας με τον Μευλού Τσαβούσογλου, κάτι που ίσως γίνει στο αμέσως επόμενο διάστημα. Ενώ απευθύνει και έκκληση στο εσωτερικό να σταματήσει η συζήτηση για τη μορφή της λύσης, επαναδιατυπώνοντας την θέση μας. Ότι ο στόχος μας παραμένει η διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία. Δεν φλερτάρουμε, ούτε σκεφτόμαστε είτε συνομοσπονδίες είτε δύο κράτη. Και η πρόταση του Προέδρου της Δημοκρατίας στόχο έχει να ενισχύσει τη λειτουργικότητα μιας λύσης διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας. Ο Πρόεδρος προσπαθεί να ισορροπήσει σε τεντωμένο σχοινίο ώστε να βρει τον τρόπο επανόδου στο διάλογο, την ώρα που η Τουρκία θερμαίνει τα νερά και ανεβάζει το θερμόμετρο διαπυλών, καθώς βλέπει πως όλα είναι έτοιμα για τη γεώτρηση της Exxon Mobil. Η Λευκοσία, αν δεν θέλει να συρθεί στο άρμα της αφισβήτησης του Ερντογάν, αλλά απαντά με το γάντι στις απειλές του. Ο κύριος Ερντογάν μπορεί να βάζει ό,τι θέλει. Γίνεται μια συνειδητή προσπάθεια από πλευράς Τουρκίας να δημιουργηθεί μια εικόνα σε επικοινωνιακό επίπεδο πάντα γκρίζων ζωνών στην Ανατολική Μεσόγειο. Από πλευράς Ηνωμένων Πολιτειών αναγνωρίζουν τον ρόλο της Κυπριακής Δημοκρατίας στην περιοχή. Ο Νίκος Χριστοδουλίδης δεν βάζει στο διάλογο το φυσικό αέριο. Διαψεύδει ότι ο πρόεδρος συζήτησε με τον Μευλού Τσαβούσογλου, τον αγωγό, αλλά την ίδια ώρα διαμηνύει στην Άγκυρα πως σε περίπτωση η διευθέτηση του Κυπριακού δεν αποκλείεται οτιδήποτε. Εάν και εφόσον η Τουρκία εργαστεί συνειδητά για επίλυση του Κυπριακού, τότε ναι, θα μπορεί να εξεταστεί και η επιλογή της Τουρκίας μέσα στο πλαίσιο που εξετάζουμε όλες τις πιθανές επιλογές.